Περπάτησαν πάνω από 7 ώρες για να εκπληρώσουν το τάμα τους. Ξεκίνησαν χαράματα από το Ηράκλειο και έφτασαν μεσημέρι στην Ιερά Μονή Παλιανής, φανερά συγκινημένες που κατάφεραν να φτάσουν με τη βοήθεια της Παναγίας, όπως λένε στην Κρήτη TV. Έρχεστε με τα πόδια? Ναι, ναι. Με τα πόδια. Από πού έρχεστε? Από το Ηράκλειο. Το τάμα το είχαμε φέτο, αλλά το έχουμε κάνει και κάτι άλλες χρόνες χωρίς τάμα. Τη διαδρομή δεν την αισθάνεσαι καθόλου. Κούραση δεν νιώθεις. Αυτό. Είμαστε σίγουροι ότι μας βοήθησε η χάρτης. Αλλιώς πώς θα έρθουμε? Νύφη μου ήταν έγκυο και είχε πάθει εγκεφαλικό και ήταν 4 μηνών έγκυο και την έταξα να έρθω εδώ με τα πόδια να γεννηθεί, να γίνει αυτή καλά, να γεννηθεί και το μωρό μας καλά και με τη δύναμη της Παναγίας και του Θεού έγινε και η νύφη μου καλά και το μωρό μας. Κοίταξα να έρθω να ανάβω το κεράκι με τα πόδια. Νιώθω πολύ, πολύ χαρά και πολύ ανακούφιση, νιώθω την πίστη μου, νιώθω ότι κάτι μου δίνεται. Η Ιερά Μονή Παλιανής θεωρείται μία από τις αρχαιότερες μονές της Κρήτης. Κάθε χρόνο χιλιάδες πιστοί το 15 Αύγουστο διανύουν πολλά χιλιόμετρα για να προσκυνήσουν στη χάρη της. Η Παναγία συμβολίζει την πίστη, την ελπίδα και όλοι μας πρέπει να έχουν την Παναγία μέσα μας. Εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους να έχουν την ευλογία του Θεού και να είναι όλοι ειρηνικοί και γαλήνοι. Χιλιάδες πιστών, οι οποίοι με τα πόδια, με αναπηρικά καροτσάκια, προσπαθούν να φτάσουν την εικόνα της Παναγίας μας και να την προσκυνήσουν. Το μοναστήρι μας είναι το παλαιότερο μοναστήρι στην Κρήτη και έχουμε την ευλογία να το εκτιμά, αγαπά, σέβεται ο κόσμος, γιατί η χάρη της Παναγίας μας είναι διάχυτη. Όλο το 15 Αύγουστο, τις μέρες της 15, όλοι οι πιστοί έρχονται, προσκυνάνε, ανάβουν το κερί τους και παρακολουθούν τις παρακλήσεις και τις άλλες ακολουθίες οι οποίες γίνονται, με κορύφωση την ημέρα της Πανηγύρεως. Μεγάλη χάρη της. Να έχει όλο τον κόσμο καλά, από υγεία, πρώτα υγεία, πάνω απ' όλα. Τα λεφτά δεν είναι τίποτα. Αμέτρητα είναι τα τάματα που έχουν κρεμάσει οι πιστοί στα κλαδιά της Ιερής Μυρτιάς, στον χώρο της Μονής Παλιανής. Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, μέσα στον κορμό της Αγίας Μυρτιάς βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Έχουμε την ευλογία εδώ να βρίσκεται και η Ιερή μας Μυρτιά, η οποία μας χαρακτηρίζει το χώρο και το μοναστήρι. Μέσα στον κορμό της βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας. Η λατρεία της Αγίας Μυρτιάς, ο εορτασμός της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, γίνεται στις 24 Σεπτεμβρίου.